Πού σε βρίσκουμε καταρχάς? Βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη, στο σπίτι μου. Ειλικρινά, εχθές, όταν όχι μόνο ο αθλητικός κόσμος, αλλά και όλοι εμείς που αγαπάμε τους αθλητές μας και τους θυμάμαι, διαβάσαμε αυτή την φοβερή είδηση ότι ξαφνικά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ενημέρωσε, λέει το ΣΕΓΑΣ, ότι βρέθηκε εσύ θετική σε δείγμα που έχει δοθεί το 2007. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό? Καταρχήν, έμεινα άναυδη όταν άκουσα αυτή την είδηση, γιατί κατευθείαν βάλανε τίτλο πριν μιλήσει κάποιος μαζί μου. Εγώ δεν ήξερα ότι βγήκε αυτή. Εσένα δεν σε ενημέρωσε κανένας? Υπήρχε ενημέρωση κάποια στιγμή, απλά το θέμα είχε μείνει για να δούμε τι γίνεται, δεν έπρεπε να δώσω κάποιες εξηγήσεις κτλ. Απλά εγώ θέλω να πω, για να ακούσει και ο κόσμος, γιατί η παραπληροφόρηση είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, έχω περάσει πάρα πολλούς ελέγχους σε όλους τους αγώνες. Το 2007 λοιπόν έχω περάσει έναν έλεγχο ντόπινγκ πριν φύγω για την Οζάκα. Mm-hmm. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιαπωνία. Και όταν πήρα το μετάλλιο και πήρα την τρίτη θέση, πέρασα από έλεγχο. Ναι. Ο έλεγχος μου βγήκε πεντακάθαρος. Γιατί ποτέ δεν έχω χρησιμοποιήσει καμία ουσία, ούτε αυτήν την ουσία που λένε που δεν ξέρω τι είναι, ούτε ποτέ καμία άλλη ουσία. Και έρχονται μετά από κάποια χρόνια να μου πούνε τι, ότι ξαφνικά κλείσανε το δείγμα που ήταν πεντακάθαρο, γιατί αν έβγαινε κάτι, έβγαινε τότε, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ναι. Και κλείσανε το δείγμα και ξαφνικά το ανοίξανε μετά από κάποια χρόνια και μου λένε τώρα ότι έχουν βρει μια ουσία. Τι έγινε δηλαδή, το γέννησε το δείγμα, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Γιατί τώρα πιστεύεις? Τι να σας πω, θα πρέπει καταρχήν να πάρουμε το φάκελο, γιατί ο φάκελος δεν έχει δοθεί ούτε στην Ομοσπονδία, και εγώ μίλησα χθες με την Ομοσπονδία μόλις βγήκε η είδηση. Τότε υπήρχε μια μεθοδολογία που γινόταν ο έλεγχος. Να. Έτσι. Τώρα μετά από κάποια χρόνια αλλάξαν αυτή τη μεθοδολογία και βρέθηκε κάποια ουσία, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει καμία ουσία. Βέβαια, δεν όλοι γνωρίζουμε και ξέρεις, έχει γίνει πάρα πολλές φορές το θέμα αυτό και έχει συζητηθεί ανοιχτά ότι εντάξει, πρωταθλητισμός χωρίς χημεία δεν γίνεται. Αυτό δεν ισχύει, γιατί οι αθλητές είμαστε από τα 4 μας χρόνια, δεν γίναμε τώρα. Και στα 30 μου πήρα το πρώτο μου μετάλλιο. Δηλαδή δεν ήταν ότι ξαφνικά, ας πούμε, εμφανίστηκα και πήρα το πρώτο μου μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και τονίζω ότι σε όποιους αγώνες και να έχω πάει, ελέγχθηκα κανονικά και όλα τα δείγματά μου ήταν πεντακάθαρα. Δεν υπήρχε ούτε μία υποψία και ούτε κάποιο στίγμα ότι υπήρχε περίπτωση να πάρω κάτι τέτοιο. Εσύ γνωρίζεις αν η παγκόσμια... Δεν είναι περίεργο ότι μετά από κάποια χρόνια ξανανοίχτηκαν κάποια δείγματα και είναι τυχαίο, ας πούμε, που ξαφνικά... ήταν το δικό μου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι εσύ γνωρίζεις αν η Ομοσπονδία έχει κάνει επανέλεγχο σε άλλους αθλητές? Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες τέτοιες καταστάσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν και πρόσφατα σε Έλληνες αθλητές. Και δικαιώθηκαν οι αθλητές. Θυμόμαστε και την περίπτωση της Αθανασίας Τζουμελέκα που είχε βγει και εκείνη θετική και αρρώθηκε στην πορεία. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε το φάκελο ολοκληρωμένο, γιατί δεν έχουμε ολοκληρωμένο φάκελο. Αυτή είναι η ΑΦ. Η ΑΦ μπορεί να λέει, αλλά ολοκληρωμένο φάκελο εμείς δεν πήραμε. Ούτε εγώ ούτε η Ομοσπονδία μου. Όταν δεν έχεις πάρει κάτι και είναι καθαρό το δείγμα σου, παίρνεις το μετάλλιο, σε ελέγχουν, σε ξαναελέγχουν και είναι καθαρό το δείγμα σου, πώς δηλαδή μετά από κάποια χρόνια τι έγινε? Με διάβασε και κάτι αστεία στο ίντερνετ, λέει ζαχάρωσε το δείγμα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Εσένα δηλαδή ποιος ενημέρωσε πρώτος, ποιος φορέας? Εμένα με πήραν κάποιοι δημοσιογράφοι και μου λένε έχει αναρτηθεί κάτι στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Και λέω ότι έχει αναρτηθεί και μου λένε αυτό. Οπότε προσωπικά δεν σε ενημέρωσε πριν κάποιος? Όχι, δεν με ενημερώσανε. Βέβαια όταν μίλησα εγώ μετά με την Ομοσπονδία, γιατί βρήκα κάποιον να μιλήσω, μου είπαν ότι του στείλαμε email. Εγώ το είδα το email μου, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση ότι θα βγάλουμε στη δημοσιότητα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα μιλήσω εγώ με την Ομοσπονδία, θα περάσω μια διαδικασία, αυτή τη διαδικασία την νόμιμη μου που πρέπει να περάσω για να μιλήσω, να δώσω τις εξηγήσεις μου και να αποδείξω ότι αυτό που ισχυρίζομαι. Ναι, η διαδικασία τώρα που θα ακολουθηθεί ποια είναι? Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει κάποιο ραντεβού με την Ομοσπονδία. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω κι εγώ καλά. Δεν ξέρω, δεν έχω αναμειχθεί κάποια φορά με κάποια τέτοια υπόθεση. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα μιλήσω με την Ομοσπονδία. Δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία. Το μόνο που ξέρω είναι ότι περιμένουμε να μας στείλουν το φάκελο για να δούμε τι συμβαίνει. Ναι.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή το θέμα είναι γύρω από το χάλκινο μετάλλιο, έτσι για να το πούμε και στον κόσμο να το θυμηθεί, που εσύ απέκτησες την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Οζάκα. Κοίτα και το μοναδικό που πήρε η Ελλάδα. Εσύ τώρα από χθες μέχρι σήμερα που έχει έρθει σαν ένα κύμα αντιδράσεων επάνω σου, με τα τηλέφωνα να χτυπάνε συνέχεια όπως μου είπες. Ναι. Πώς είσαι? Κάτι. Επειδή, εντάξει τώρα είσαι και δημοσιογράφος, αλλά θα πω ότι με στηρίζουν πάρα πολύ φίλοι μου και άνθρωποι που δεν το περίμενα ξαφνικά και γνωστοί άνθρωποι, έτσι, αλλά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και είμαι μια χαρά, γιατί είμαι θέα, δηλαδή δεν έχω να κρύψω κάτι. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα άγχος και είναι μια άσχημη διαδικασία για έναν άθλητη. Δεν έχω καθόλου άγχος. Σε πληροφορία δεν έχω καθόλου άγχος. Έκανα σήμερα τις δουλειές μου, πήγα στο μαγαζί, δούλεψα, ήρθε ο κόσμος, δεν μου ανέφερε τίποτα. Κάποιοι μου αναφέραν ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι δυνατόν. Δεν είναι, πραγματικά σου μιλάω, η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι δεν έχω να κρύψω κάτι. Πιστεύεις ότι και θα δει... μιλάω αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν κρύβομαι από κάποιον. Όχι, όχι. Και αυτό είναι και προς τιμή σου και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την έχω τηλεφωνική συνέντευξη, έτσι, για να ακούσει και ο κόσμος. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα και τους έχω πει να με πάρουν αργότερα, γιατί ήθελα πρώτα να μιλήσω μαζί σου, επειδή είσαι και μια κοπέλα, ας πούμε, που πραγματικά σε σέβομαι και σε αγαπάω, γιατί έχουμε κάνει και ωραίες συνεντεύξεις μαζί και με έχει στηρίξει γενικά σε διάφορα θέματα και προσωπικά. Και θεώρησα ότι ήθελα να μιλήσω μαζί σου, επειδή τα λες και ωραία και ξέρω ότι θα βγουν ακριβώς όπως τα λέω. Δεν θα παραποιηθεί η αλήθεια, ας πούμε, γιατί διάβασα σήμερα τα απίστευα, ας πούμε, και γέλαγα μόνη μου. Ξέρεις τι, το θέμα είναι να λάμψει η αλήθεια που λέμε έτσι ωραία, αλλά και έμπρακτα, γιατί... Εντάξει, ξέρουμε ότι και εσείς εδώ οι Έλληνες οι αθλητές δεν είναι εύκολες οι συνθήκες με τις οποίες εσείς κατακτάτε τους τίτλους σας, τα ρεκόρ και τα μετάλλια, συγκριτικά έτσι με τους τώρα αθλητές και μιλάμε... τις αθλήτριες άλλων χωρών. Οπότε είναι τώρα πραγματικά μιλάμε κρίμα. Είναι θυσίες μια ζωή. Έτσι, είναι κρίμα και άδικο έτσι, και να βγαίνουν συμπεράσματα, γιατί αυτό δεν μένει μόνο, όπως ξέρεις, στην Ελλάδα, κάνει και το γύρο του κόσμου. Πώς. Και δεν είναι ωραίο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ακόμα, σίγουρα εσύ θα πρέπει να περάσεις αυτή τη διαδικασία του πειθαρχικού. Θα την περάσω και θα αποδείξω την αθότητά μου. Αυτή είναι η διαδικασία. Εντάξει. Έχω φάει διάφορα χτυπήματα γενικώς αυτή τη ζωή. Εντάξει, θα φάω άλλο ένα. Δεν πειράζει. Εσύ αυτή τη στιγμή πώς την περνάς τη μέρα σου, έτσι, για να πούμε και κάτι θετικό, να πούμε και κάτι διαφορετικό. Όπως την περνούσα πάντα με τον ανεψιό μου. Στο μαγαζί δούλεψα σήμερα στο προπό που έχω, στην Αλεξανδρούπολη. Γυμνάζεσαι. Κοίταξε, σήμερα δεν πρόλαβα γιατί δεν έχω φάει ακόμα, γιατί από το πρωί είμαι στους δρόμους για διάφορες δουλειές που είχα αφήσει εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Τώρα θα πάω στη μαμά μου να φάω, μετά θα πάω να δω τον ανεψιό μου, αυτά, τους φίλους μου. Αυτό το κάνω δηλαδή συνήθως. Σου λείπει αυτό το... αυτό το κίκ αδρεναλίνης, ας πούμε, του πρωταθλητισμού, το να βρίσκεσαι στο στάδιο, να σε κοιτάνε οι χιλιάδες άνθρωποι, να σε χειροκροτούν, να κρατάνε την ελληνική σημαία. Σου λείπουν αυτά? Μου λείπει πάρα πολύ, αλλά συγκινούμαι πάρα πολύ όταν υπάρχει συνέχεια και πραγματικά θέλω να γίνει κάτι για να πάνε πολύ καλά τα παιδιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, άσχετα με τις καταστάσεις και όλα αυτά που γίνονται. Και στηρίζω αυτούς τους αθλητές. Είμαι δηλαδή δίπλα σε αυτούς τους αθλητές και να τους βοηθήσω ψυχολογικά, γιατί η ψυχολογία είναι αυτή που μετράει και η δουλειά μετά. Αλλά νομίζω εγώ με την ψυχολογία, ας πούμε, αγωνιζόμενο πιο πολύ. Και πραγματικά έχω και αθλητές που είναι υποψήφιοι να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ζητάνε τη βοήθειά μου και θα τους στηρίξω σίγουρα. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να δώσεις εσύ στις νέες αθλήτριες και στους νέους αθλητές που ακούνε τώρα μια τέτοια είδηση όπως την χθεσινό απογευματινή και λένε, ας πούμε, στον εαυτό τους πού πάμε, πού βαδίζουμε. Τι μήνυμα θα ήθελες να τους δώσεις εσύ? Κοίτα, εγώ θα έδινα ένα θετικό μήνυμα ότι εντάξει, μην πιστεύετε και όσα ακούτε. Ναι. Και ότι γίνεται πρωταθλητισμός χωρίς όλα αυτά, αρκεί να το θέλεις, να το αγαπάς πραγματικά και να κάνεις την προσπάθεια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που πραγματικά με έχει στηρίξει σε όλο αυτό. Βλέπει ότι έχω θετική διάθεση και ότι πραγματικά δεν με έχει πάρει από κάτω, γιατί δεν με έχει πάρει από κάτω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στηρίζει και δεν πιστεύει τίποτα.
Ευχαριστώ πολύ, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έχεις πάρει θετικά μηνύματα, δηλαδή πολλά. Και μου έχουν γράψει και διάφορα ότι πραγματικά ξέρουμε ότι είσαι αληθινή, ότι κοιτάμε τα μάτια σου και ξέρουμε την αλήθεια και όλα αυτά. Και αυτό είναι πραγματικά στήριξη του κόσμου. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Πηγή, σου εύχομαι να δικαιωθείς τον αγώνα αυτό, γιατί και αυτός είναι ένας αγώνας τώρα που έχεις μπροστά σου, αλλά σου εύχομαι πραγματικά το καλύτερο και να λάμψει αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.